Μία αυλή γεύσεων στο άλουσος της Γαρίτσας σας παρασύρει σε γευστικές απολαύσεις που θα ικανοποιήσουν όλες σας τις αισθήσεις. Αυλή με ζωοπωλείο. Στην Γαρίτσα. Σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ταβέρνα Γαλήνη στον Άγιο Στέφανο Σινιών. Στο γραφικό λιμανάκι του Αγίου Στεφάνου, η Ταβέρνα Γαλήνη σας προσκαλεί να νιώσετε το αεράκι του Ιωνίου και να απολαύσετε την καλύτερη ποικιλία από μεσογειακές γεύσεις και φρέσκο ψάρι, συνοδευόμενη από ειδική λίστα κρασιών από Έλληνες παραγωγούς και όχι μόνο. Μοναδικές στιγμές λαχταριστών γεύσεων σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Κέρκυρα Store στην Corexpo. Νέα είδη, χαμηλότερες τιμές. Σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 7.000 προϊόντα. Κέρκυρα Store στην Corexpo και στο 26610-23444. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαδράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Μάστορας Ιατρικές Υπηρεσίες στη Ρόδα. Με πλήρως εξοπλισμένα ιατρία. Συπτική χειρουργική αίθουσα. 10 ειδικούς ιατρούς. Ακτινολογική αίθουσα. Σύγχρονο διαγνωστικό μικροβιολογικό εργαστήριο και ανίχνευσης COVID-19 και συμπτωμάτων. Νευροχειρουργικό, ιατρείο σπονδυλικής στήλης. Νευρολογικό, καρδιολογικό, γυναικολογικό, ιατρείο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 24ωρη υπηρεσία διακομιδών με 2 ασθενοφόρα. Συνεχίζουμε καθημερινά και Σαββατοκύριακα να σας προσφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες καλώντας το 11-126. Εστιατόριο Rex από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με ιδατογραφίες διάσημων κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Ληστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές?
Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Είναι εκπομπή Λόγος Αντίλογος, βράδυ Κυριακής 30 Οκτωβρίου κοντά σας. Στην τελευταία Κυριακή και αυτού του μήνα. Πολλά τα θέματα και σήμερα μας παρακολουθείτε μέσα από τα social media, το κανάλι μας στο YouTube Corfu TV News. Μας στέλνετε ό,τι θέλετε, αναφορές, καταγγελίες, να επισημάνουμε στο email μας Corfu TV News, papakigmail.com. Γρήγορα ανοίγουμε το βήμα της εκπομπής μας και υποδεχόμαστε τον Διονύση Μάμαλο. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βράδυ Κυριακής, 30 Οκτωβρίου, εκπομπή Λόγος Αντίλογος, όπως πάντα, κοντά σας, με πολλά θέματα και σήμερα. Πολλά θέματα, ενδιαφέροντα, σχόλια, καυστικότατα αυτή τη φορά, γιατί τελικά, εάν δεν τα λες, θεωρούν ότι περνάνε έτσι, άστα έτσι να περάσουν. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν... Στα τρία μας δώρα. Στα τρία μας δώρα θα πάμε, Διονύση. Έχουμε το τάμπλετ μας, προσφορά από τα καταστήματα Μεσημέρης Electronet, TAF και NO, το ονοματεπώνυμό σας, βλέπετε την κάρτα που θα στείλετε το μήνυμα. Έχουμε τον αφιγραντήρα, προσφορά από τα καταστήματα Κέρκυρα Stores Core Expo του κυρίου Πανδύ, που τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι αλφα και NO, το ονοματεπώνυμό σας. Έχουμε όμως και το πολύ πολύ ωραίο δώρο, πληστικό μηχάνημα Carrier, πολύ γνωστή εταιρεία, προσφορά από τα καταστήματα του κυρίου Αλέξη, εκεί στα Τρία Γεφύρια. Να πούμε ότι σε 8 μέρες ξεκινάει η World Travel Market, έτσι. Την άλλη Κυριακή θα κάνω εκπομπή από το Λονδίνο στις 10 η ώρα το βράδυ και πρέπει επίσης να πω ότι αναμένω έτσι να δω την κερκυραϊκή αντιπροσωπεία, την πολυπληθή κερκυραϊκή αντιπροσωπεία, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι. Έξι άτομα, θέλω μια σημείωση με πολύ... Έτσι, μεγάλη έτσι, υπογραμμή, να την υπογραμμίσουμε τη σημείωση αυτή. Περίπτερο δεν υπάρχει για το Δήμο Κέρκυρας. Και όμως πάνε 6 άτομα για δημόσιες σχέσεις να συναντηθούν με τουριστικούς παράγοντες. Ποιους? Χριστέ και Παναγία. Λοιπόν, και από τι να μιλήσουν τώρα. Μιλήσει τώρα ο κύριος αντιδήμαρχος τουρισμού. Ο κύριος Βαρούχας. Βαρούχας, γιατί? Για τα σκάφη του που έχει. Τι να μιλήσει? Εδώ υπάρχουν επαγγελματίες, τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι είναι στο είδος τους έτσι, χρόνια κάνουν αυτά τα πράγματα και έχουν αυτές τις επαφές. Τι θα μιλήσουν παραπάνω? Εγώ δεν έχω πει κάτι διαφορετικό ούτε στο παρελθόν. Η δήμαρχος πρέπει να πάει. Γιατί ενδεχομένως κάποια προβλήματα που υπάρχουν, συνήθως οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, πάντα θα λέω αυτό που έλεγα και προηγουμένως.
Επομένως, δεν αλλάζω κάτι. Δήμαρχος πρέπει να πάει. Αλλά η συνοδεία των 6 ατόμων, κυρία Ιδρέου, τώρα θα μου πείτε τελευταία χρονιά είναι, δεν πειράζει. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, εγώ θα τους δεις εκεί όλους. Θα μας δώσετε ρεπορτάζ. Θα σας περιμένω. Είναι... Λοιπόν, ακριβώς. Πάμε λοιπόν στην καθημερινότητα, ξεκινώντας από την αποκομιδή των απορριμμάτων, η οποία κουτσένει, κολλαίνει, θα έλεγα. Διότι δεν εξηγείται διαφορετικά. Έχουμε στο Γυαλισκάρι, έχουμε στον ποταμό και βεβαίως έχουμε και ογκώδη στο εμπορικό κέντρο. Αυτές είναι οι καταγγελίες που μας έστειλαν. Ενδεχομένως υπάρχουν και αλλού. Εγώ, βλέποντας αυτή την εικόνα που περνάω καθημερινά από τον δρόμο στις Κοινοπιάστες, που είναι μετά την διασταύρωση Αχιλλείου, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, ντρέπομαι ειλικρινά. Ντρέπομαι. Ναι. Έχει γίνει μια μικρή χωματερή. Ντρέπομαι ειλικρινά, κύριε Σερεμέτη, ειλικρινά. Ντρέπομαι και καλό είναι. Εντάξει. Κύριο Πιαστινή, δεν σα τρέγγεσε τίποτα. Έτσι. Λοιπόν. Δεν σα τρέγγεσε τίποτα, κύριο Πιαστινή. Καλά, όχι μόνο κύριο Πιαστινή. Και όσοι περνάνε εκεί πέρα, περνάει όλη η μέση κέρκη. Ναι, έτσι, μπράβο. 10, Καστελάνη, Γαρούνα, άνω κάτω Γαρούνα. Από εκεί περνάνε όλοι. Από εκεί Παβιάνα. Όλοι από εκεί περνάνε. Αυτή η αθλειότητα, γιατί είναι κάτι το οποίο ντρέπομαι ειλικρινά, ντρέπομαι. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στον Άγιο Ιωάννη Καρουσάδων, που εκεί έχει καταστραφεί η παραλία. Δεν είναι ένα φαινόμενο που θέλει να τρώει τις ακτές σε αυτό το κομμάτι προς Καρουσάδες, δηλαδή όλο το παραλιακό μέτωπο αυτό το τρώει, ας πούμε, η θάλασσα. Εκεί όμως ο δρόμος είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Βλέπουμε εδώ τα πλάνα που μας στείλανε. Σε πολύ κακή κατάσταση. Και επειδή η κυρία Κράτσα πήγε εκεί πέρα μαζί με τον κύριο, βλέπω τον κύριο Ιωάννο. Ναι, και τον κύριο Μουζακίτη. Και τον κύριο Μουζακίτη. Ας το φτιάξουν. Δικό τους θέμα είναι. Ας σηματοδοτήσουν το Δήμο. Εκτός και αν ο Δήμαρχος έχει λεφτά και δεν το φτιάχνει. Το αλλάζει. Λοιπόν, είναι πάντως πολύ κακή η κατάσταση στον Άγιο Ιωάννη Καρουσάδων, συγγνώμη, και νομίζω ότι πρέπει να παρέμβει η Περιφέρεια Ιωνίσων. Πήγατε εκεί πέρα. Εντάξει, καλό το φαγητό, οι φωτογραφίες, αλλά... Και οι σέλφι, ωραίες και οι σέλφι. Και οι σέλφι, ναι. Δώσε μου μια selfie, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Ζορμπάς με τον κύριο Μουζακίτη. Μπράβο, δώσε μου αυτή τη selfie έτσι. Εγώ ωραίο το πίσω από πίσω, ωραία φωτογραφία. Μ' αρέσουν γιατί κάθε που πάνε σε κάποια επίσκεψη βγάζουν και μια selfie. Ακριβώς. Ποιος χρειάζεται του χρόνου, αν θα είναι πρόεδρος και αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ζορμπάς. Όλα αυτά δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν. Πάμε και στον ποταμό, στη γέφυρα του ποταμού, να πούμε γιατί... Καλά, εκεί είναι ντροπή. Εκεί είναι ντροπή και εγώ παραδέχτηκα την κυρία Μπαλού για ακόμα μια φορά. Διονύση, πραγματικά. Κυρία Μπαλού το επισήμανε, αλλά και θέλω να επισημάνω κι εγώ ότι δεν υπάρχει δικαιολογία. Έτσι. Ο κύριος Γαλιατσάτος το είχε ξεκινήσει με τα προβλήματα αυτά, πήγε να κόψει το δρόμο καλοκαιριάτικα, έγινε διακοπή του έργου. Εντάξει. Αλλά έχουν περάσει 3 χρόνια. Στην τέταρτη περιφερειακή περίοδο. Τι κάνετε? Τι κάνετε, κύριε της περιφέρειας? Τι κάνετε? Τι άνοιγμα έχει αυτή η γέφυρα? Το ρίο Αντίριο είναι? Εντάξει, φτιάξατε την άφρα. Μπράβο σας και καλά κάνατε. Φτιάξτε αυτή τη γέφυρα. Πρέπει να γίνει κάτι για να τη φτιάξετε. Αλήθεια. Τι άλλο να γίνει? Μόνο χτύπα ξύλο κάτι πολύ κακό. Ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν γίνει. Να ακούσουμε την κυρία Μπαλού. Πάμε να ακούσουμε. Τη γέφυρα θα ρωτήσουμε την αρχαιολογία, θα κάνουμε αντιστήριξη, θα φτιάξουμε την εκβολή, θα φτιάξουμε την απορροή, θα καθαρίσουμε τα ρέματα κτλ. Έχουν γίνει μελέτες, έχουν μπει εργολάβοι, έχουν βγει εργολάβοι, έχουν βρεθεί τεχνικά προβλήματα, έχουν σταματήσει τα έργα, έχουν παγώσει, έχουν ξεπαγώσει, έχουν υποσχεθεί όλοι, έχουν φωτογραφηθεί όλοι, κυβερνήσεις, περιφερειάρχες, όλοι από το 2007 μέχρι το 2022. Η γέφυρα είναι έτοιμη να πέσει, ο ποταμός είναι
ακαθάριστος, ασυντήρητος και επί της ουσίας ακαθάριστος, γιατί δεν είναι καθαρισμένες όλες οι πλευρές που μπαίνουν τα νερά και ροφανουδάκι που λέτε όχι. Ναι, εντάξει, το λέω για να μην το πείτε μετά που δεν νομίζετε, έπρεπε να ξέρετε να μην νομίζετε. Δεύτερον, λέω το εξής, είναι σε απαράδεκτη κατάσταση. Σημειώνω επίσης ότι το κομμάτι που έχει πέσει στη γέφυρα έχει αντικατασταθεί με παλέτες, για να μην σκοτωθεί κανένας άνθρωπος. Φυσικά από εκεί περνάνε τα λεωφορεία, τα αυτοκίνητα, ταλαιπωρούνται τα παιδιά, οι γονείς. Και φυσικά υπάρχουν και υποσχέσεις που δόθηκαν και της Περιφερειακής Αρχής δια του κυρίου Ορφανουδάκη, ότι έχει εγκριθεί από το ΚΑΣΗ μελέτη, ότι το έργο θα γίνει στον παλιό εργολάβο, ότι η αποπεράτωση θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 22 και είμαστε στο δεύτερο. Και απλά ρωτάμε, επιτέλους, πότε θα ξεκινήσει και πότε θα τελειώσει. Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Μπαλού, η τοποθέτησή της και οι επισημάνσεις πραγματικά ήταν πολύ έτσι εύστοχες. Ήταν όμως και η απάντηση του κυρίου Ορφανουδάκη, τον αντιπεριφερειάρχη. Πάμε να τον ακούσουμε τι απάντησε. Να μας δώσει μία προσέγγιση, τεχνική προσέγγιση, με διαφορετικούς όρους από αυτούς που είχε η μελέτη. Έτσι λοιπόν, ο μελετητής ολοκλήρωσε τη διαδικασία και μας παρέδωσε ένα φάκελο με μία τεχνική λύση σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν η ενίσχυση και αποκατάσταση της ανοδομής και η δεύτερη φάση ήταν η πασαλοπήξη της θεμελίωσης. Αμέσως μετά, η Περιφερειακή Αρχή άμεσα και γρήγορα δέσμευσε ένα δεύτερο κονδύλι για να μπορέσει να αποκαταστήσει τη δεύτερη φάση του έργου, που είναι πολύ σημαντική. Και το χώρισε σε δύο ακριβώς φάσεις, διότι τεκμηρίωσε ότι οι παρεμβάσεις των πασαλοπήξεων θα επιβαρύνουν τον ήδη καταπονημένο φορέα της γέφυρας, η ενίσχυση του οποίου θα πρέπει να προηγηθεί προκειμένου να ταπεξέλθει στην περαιτέρω καταπώνηση. Αμέσως την ημερομηνία μπάλος, με τον Οκτώβριο του 2021, ζητήθηκε την εφορία αρχαιολογική Κέρκυρας και κατ' επέκταση στάθηκε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η έγκριση των νέων έργων. Τον τέλειο Ιανουαρίου του 2022 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού τα νέα έργα. Τον ακούσαμε και τον κύριο Ορφανουδάκη, τι απάντησε, Διονύση. Εγώ να το ξαναπώ, είναι ντροπή. Λοιπόν, πάμε και σε ένα ατύχημα που έγινε στο Γάι των Μπαξών. Εκεί υπάρχει ένα κομμάτι δρόμου, έχω πάει αρκετές φορές, που κλείνει. Κλείνει κάποιες ώρες, σχεδόν τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Και υπάρχουν δύο μπάρες. Δεν ξέρω τι νόημα έχουν οι μπάρες. Γιατί οι μπάρες είναι συνεχώς ανοιχτές. Βεβαίως υπάρχουν απαγορευτικές πινακίδες, αλλά βλέποντας άλλους ανοιχτές μπάρες, μπορεί να περάσει. Ναι, βέβαια. Θα έπρεπε αυτό να αστυνομεύεται. Είναι, θα έλεγα, αρμοδιότητας του οργανισμού λιμένος Κέρκυρας. Δεν αστυνομεύεται. Δεν αστυνομεύεται από τη λιμενική αστυνομία. Γιατί ο καθένας κάνει ό,τι θέλει εκεί πέρα. Έτσι, ειλικρινά το λέω αυτό. Και ας ακούσουμε λοιπόν τι μας λέει και ο Δήμαρχος Παξών, ο κ. Βλαχόπουλος. Είναι ένας χώρος που είναι υπό την ευθύνη του οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας και πρέπει να αστυνομεύεται από το λιμενικό σταθμό. Τον ακούσαμε τον Δήμαρχο Παξών, να πούμε και εμείς περαστικά στο παιδί, έτσι και να πάνε όλα καλά. Ένα 10χρονο παιδάκι, τραυματίστηκε σοβαρά. Θα ξαναγίνει. Βγάλτε τις μπάρες, βάλτε απαγορευτικές πινακίδες, βάλτε ποιες ώρες μπορεί να γίνεται η τροφοδοσία των καταστημάτων. Έτσι, πολιτισμένα. Μπάρες. Οι μπάρες είναι συνεχώς ανοιχτές, νομίζω άλλος ότι είναι ανοιχτό, περνάει. Βέβαια. Το λέω για τον εκεί τους τοπικούς της λιμενικής αστυνομίας. Και βέβαια, ναι, το λες όμως, θα το ακούσουμε και εμείς εδώ, Διονύση, γιατί εσύ το έφτασες στο θέμα την Πέμπτη. Έτσι και εμείς είχαμε εδώ ατύχημα. Ωραία. Στον Αγιο Αντώνη, μην το ξεχνάμε. Θέλουν προσοχή αυτά τα πράγματα. Δεν καίγεται καρφί καμιανού, ούτε της Δημάρχου. Και θα έλεγα και εγώ το λέω με δυσκολία, γιατί δεν θέλω να θεωρηθεί τίποτα άλλο και η αστυνομική διεύθυνση. Βέβαια. Θα έπρεπε να είναι πιο σκληρή η αστυνομική διεύθυνση στην διέλευση τους πεζόδρομους. Δηλαδή,
Θα μου πεις, μα, τι να κάνουμε τώρα, αφού υπάρχει μια ώρα συγκεκριμένη που μπορούν να περνάνε. Ναι, να περνάνε, αλλά δεν μπορούν να πηγαίνουν με 40 χιλιόμετρα, κύριε Διευθυντά της Αστυνομίας. Δεν μπορούν να πηγαίνουν να νομίζουν ότι βρίσκονται στην Εθνική Λευκύμης. Περνάνε με τα φόβου Θεού και πίστεως. Και εγώ πηγαίνω σε ένα γκαράζ το οποίο διασχίζουμε 20-30 μέτρα πεζόδρομο, αλλά αν με δείτε να περνάω, με 5 πάω. Βέβαια. Με 5. Και έτσι πρέπει, Διονύση. Που είναι νόμιμο να περάσω. Με 5 χιλιόμετρα. Τι είναι αυτή εδώ πέρα, με τα φορτηγά, πάνω κάτω. Υπάρχει όριο ταχύτητος. Κυρία Δήμαρχε, κυρία Ιδρέου, κάντε μια διευθέτηση της κυκλοφορίας στις πρωινές ώρες. Κάντε το. Ασχοληθείτε και λίγο. Καλά οι Βρυξέλλες, εντάξει, καλά είναι τα ταξίδια, καλά η World Travel Market. Αλλά κάντε και λίγο. Κοιτάξτε λίγο το ιστορικό κέντρο της Κερκύρας. Κοιτάξτε την παλιά πόλη της Κερκύρας. Πώς έχει καταντήσει. Που έχουν διαλυθεί όλα τα πλακόστρωτα. Τα πάντα. Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα που μου προξένει σε εντύπωση. Και το λέω αυτό γιατί ντρέπομαι. Ήτανε, δεν θα πω ατόπιμα, μάλλον ατόπιμα της κυρίας Κράτσας ή και των συνεργατών της, διότι δεν νομίζω να το κατάλαβε. Η μπροστά της έγινε ένα γεύμα προς τη μήνη της κυρίας Γκάγκα. Η κυρία Γκάγκα, η παρέλαση μάλλον που πραγματοποιείται εδώ στο νησί μας την 28 Οκτωβρίου, είναι, το πρόγραμμα βγαίνει από την περιφέρεια Ιωνίου Νήσου. Είναι η κεντρική παρέλαση του νομού στο κέντρο, στον κεντρικότερο δήμο της Κέρκυρας. Τι σημαίνει αυτό, και είχαμε και ένα επίσημο προσκεκλημένο. Εγώ τη σέβομαι απόλυτα την κυρία Γκάγκα, είναι μια σοβαρή υπουργός και κυρία και επιστήμονας. Πραγματικά. Τα πάντα. Πολύ σοβαρή. Σκάρατε ένα τραπέζι. Καλέσατε μόνο την κυρία Δήμαρχο κεντρικής Κέρκυρας. Τους χωρικούς δημάρχους, αυτούς που είναι από το Νότια Κερκύρα, τον κύριο Λέση και τον κύριο Μαχημάρη, τους καλέσατε. Τι διακρίσεις είναι αυτές. Η Κέρκυρα τελειώνει στην Πενίτσα και στο Σκρυπερό. Δεν κατάλαβα εγώ αυτά τα πράγματα. Τι νόημα έχουν αυτά και πηγαίνετε μάλιστα και στη Βόρεια Κέρκυρα να κάνετε εμφάνιση, κυρία Κράτσα. Τροπή. Θα παθαίνατε τίποτα αν βάζατε δύο άτομα παραπάνω, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Λέση και τον κύριο Μαχημάρη. Τροπή αυτά τα πράγματα, αυτές τις διακρίσεις. Σε μια εθνική γιορτή που το κεντρικό πρόσωπο είναι μια υπουργός, που το πρόγραμμα το φτιάχνει η περιφέρεια για το Δήμο Κεντρικής Κερκύρας, γίνονται και παρελάσεις αλλού, δεν λέω. Αλλά αυτές εντάξει, ήταν υπουργός εδώ, βέβαια. Και στα χωριά. Είναι η κεντρική εκδήλωση για την 28 Οκτωβρίου. Έτσι. Δεν φωνάζετε. Δύο δήμαρχοι είναι. Δεν σημαίνει να φωνάξει για τους παξούς. Μακριά λίγο υπάρξει να έρθει ο κύριος Λαχόπουλος. Αλλά ο κύριος Λέσης και ο κύριος Λαχημάρης. Τροπή. Ατόπιμα. Καλά και πέστε τους εκεί στην υπηρεσία σας, κυρία Κράτσα, να διορθώσουν λίγο το πρόγραμμα, γιατί επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο το ίδιο, εδώ και 15 χρόνια, 20. Πάντως, Διονύση, τους νεροφύλακες, η κυρία Κράτσα τους κάλεσε. Νεροφύλακες, έτσι, λοιπόν, τους κάλεσε στην παρέλαση. Πάμε πολύ γρήγορα, γιατί έχω πολλά θέματα και ωραία σήμερα. Πάμε στην κυρία Τσιμπούλη, η οποία μας είπε για αυτή την ένσταση που έχουν κάνει, την προς την αποκεντρωμένη. Πέντε δημοτικοί σύμβουλοι. Για τα 7 εκατομμύρια που θέλει η κυρία Ιδρέου, ντε και καλά, να δεσμεύσει και τις επόμενες δημοτικές αρχές, την επόμενη δημοτική αρχή για την αποκομιδή. Ας την ακούσουμε. Αριότητα σε ιδιώτη και μάλιστα με κόστος που ανέρχεται στο ποσό των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια συν 1 χρόνο προαίρεση, το θεωρούμε ότι είναι υπερβολή. Κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, θα μπορούσα να πω. Άποψή μου είναι αυτή και την καταθέτω. Διότι όπως γνωρίζετε η καθαριότητα αριθμεί τουλάχιστον 170 άτομα, λένε 200, 170 άτομα λοιπόν προσωπικό και
σε ό,τι αφορά τον στόλο, έχει ανανεωθεί. Έχουμε πάρει όλα τα οχήματα μέσω leasing, περιμένουμε ακόμα από το φιλόδημο. Έχουμε και παλιά οχήματα τα οποία είναι σε λειτουργία, άρα λοιπόν η καθαριότητα μπορεί το περισσότερο χρόνο να πραγματοποιηθεί άριστα από τους εργαζόμενους και από τον στόλο της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου μας. Τώρα, η ανάθεση των 7,5 εκατομμυρίων θεωρείται υπερβολή και επαναλαμβάνω κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Επίσης, είναι ένα εγχείρημα το οποίο θα δεσμεύσει και την επόμενη Δημοτική Αρχή, πράγμα το οποίο είναι πολιτικά ανήθικο. Mm-hmm. Δεν μπορεί η παρούσα Δημοτική Αρχή να δεσμεύει για δύο χρόνια, δύο τουλάχιστον χρόνια, την επόμενη Δημοτική Αρχή. Η κυρία Τσιμπούλη πάντως έχει δίκιο, Διονύση. Εντάξει, δεν μπορείς να δεσμεύεις την επόμενη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, και πάμε στο μεγάλο πάμε θέμα της ημέρας. Πάμε στην... Όχι, δεν είναι της ημέρας. Η υγεία ήταν θέμα ημερών, έτσι. Και θέμα μηνών είναι και θέμα χρόνων. Διαχρονική κατάσταση του καταντήματος της υγείας εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, διαχρονική. Και μην βγάζει την απέξω την ουρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει και αυτός ευθύνες, μεγάλες ευθύνες. Και τα υγεία που έφτασαν σε αυτό το σημείο. Δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω έτσι να δούμε μια μικρή δήλωση που μας έκανε η κυρία Γκάγκα, εξερχόμενη από τις σκέψεις αυτές και με τους εργαζόμενους, τους γιατρούς του νοσοκομείου Κερκίδας. Θα έχετε πολύ σύντομα νέα μας. Να τελειώσουμε με την. Δηλαδή, το βασικό είναι να δεις λίγο πού μπορείς να βοηθήσεις, τι φταίει, τι μπορείς να διορθώσεις και να προχωρήσουμε. Αυτό που σας λέω είναι ότι παραιτήθηκαν δύο συνάδελφοι παθολόγοι πρόσφατα και προκηρύξαμε ήδη αυτές τις δύο θέσεις. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχουμε το νου μας, έχουμε το νου μας και θέλουμε να βοηθήσουμε το νοσοκομείο πολύ. Στη διευθυντή του γραφείου μου έχουμε κρατήσει σημειώσεις από όλα όσα κουβεντιάσαμε και θα μπορώ να σας πω στις επόμενες μέρες. Τις απαντήσεις για αυτά που με ρωτάτε. Δηλαδή... Ναι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την ακούσαμε την κυρία Γκάγκα, αλλά να σου πω ότι την ώρα που έκανε τη δήλωση ήταν η έκτη παρέκκληση που είχαμε στο νοσοκομείο. Με ειδικευόμενη λοιπόν, γιατρός παραιτήθηκε. Μισό λεπτό. Πάμε τώρα να σχολιάσω κάτι. Αυτή τη φορά ο κ. Καρβέλης συνόδευε την κυρία Γκάγκα. Δεν συνόδευε τον κύριο Καρβέλη, τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Συνήθως τον συνοδεύει η κυρία γραμματέας, η κυρία Αποστολίδου και άλλες φορές, όχι άλλες φορές, και συμπληρωματικά μπαίνει και ο πρόεδρος μέσα. Θα σου πω, έχω παρασκήνιο για αυτή την ιστορία της εκλογής του Ιατρικού Συλλόγου, θα σου το πω παρακάτω. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μου προξένησε εντύπωση. Και εδώ έχει την ευθύνη, έκανε φάουλο ο κ. Γιούγκας. Γιατί ο κ. Γιούγκας έχει την εντύπωση ότι καθορίζεται η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον αυτό που εισπράττουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτό που θέλει αυτός. Γιατί θεωρεί ο κ. Γιούγκας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μόνο η ψηφοφόροι του. Δεν είναι έτσι, κ. Γιούγκα. Δεν είναι έτσι όταν εσείς φιλοξενείτε στην Ομαρχιακή τον κ. Καρβέλη. Δεν είναι έτσι. Δεν ρωτήσατε ποτέ τον κύριο Καρβέλη για την κατάσταση των κέντρων υγείας στην Νότια Κέρκυρα? Ρωτήσατε τον κύριο Καρβέλη αν έχει πάει ποτέ να ενημερωθεί από τον δήμαρχο της Νότιας Κέρκυρας, τον Κώστα τον Λέση? Μην μου πείτε ότι ο κύριος Λέσης είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν τα κάνουν. Τι θέλετε να εξηλαιώσετε, να βαφτίσετε τον κύριο Καρβέλη ότι εδώ δεν τρέχει τίποτα από την Νέα Δημοκρατία? Ανεπιθύμητος είναι. Από μερίδα και κόσμο. Εδώ στην Κέρκυρα. Ανεπιθύμητος. Ξεχνάτε ότι έχει κυνηγήσει. Ποιος θέλει για το κατάδυμα του κέντρου υγείας Νότιας Κέρκυρας? Ποιος θέλει? Εγώ φταίω? Δεν σηκώνει, Διονύση. Αλλά εσείς, κύριε Γκίκα, εγώ δεν θα πω για τον πρόεδρο της Ομαρχιακής. Ο κύριος του πρόεδρου της Ομαρχιακής τον πήρατε τηλέφωνο και του είπατε θα κάνουμε και μια σύσκεψη εκεί πέρα. Καταλαβαίνω το λόγο. Την κυρία Γκάγκα το καταλαβαίνω. Αλλά γιατί θέλετε να βάλετε στο ιερό της Νέας Δημοκρατίας έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει προσφέρει τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας?
Τίποτα. Τίποτα για τον κόσμο, γιατί δεν κακά έκανα που μιλάω κομματικά. Πολιτικά να το πω. Σωστά. Τροπή. Τροπή. Έτσι να αγνοείτε. Να αγνοείτε όλους αυτούς που βλέπουν τον κύριο Καρδιά. Ποια θέλει για, το, για την κατάσταση. Γιατί καταρχήν βάζετε τον εαυτό σας σε αυτή την ιστορία. Γιατί χρεώνεστε το κατάδυμα της υγείας στο νομό. Έχεις ξαναπεί κύριε. Αυτό, Ιωνίση. Το έχεις ξαναπεί για τον κύριο Γκίκα. Το χρεώνεστε. Ξέρετε ότι σας συμπαθώ. Σας έχω ψηφίσει. Αλλά μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Γιατί οι ψηφοφόροι σας δεν είναι κοτόπουλα. Μην τα κάνετε. Πηγαίνετε στα πανηγύρια, κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτά δικαίωμά σας. Αλλά μην κάνετε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν. Είναι νοήμονες οι ψηφοφόροι. Αυτοί που θα πάνε στην κάλπη. Έχουν μυαλό. Μην τους υποτιμάτε την νοημοσύνη. Εννοείται πως όχι. Παίρνετε τον κύριο Καρβέλη εδώ πέρα και δεν το ρωτήσατε γιατί κύριε Καρβέλη είναι το κατάντημα, έτσι, έχει καταντήσει έτσι το κέντρο υγείας. Και να πω και μια άλλη φωτογραφία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με τον γιατρό του κέντρου υγείας Λευκύμης, τον κύριο Σαγιά, πρώην αντιδήμαρχο του Δήμου της Νότιας Κέρκυρας. Κύριε Σαγιά, επειδή τον λέτε αγαπητό φίλο, τον κύριο Καρβέλη, το ρωτήσατε γιατί είναι αυτή η κατάσταση, αυτή που βιώνετε καθημερινά εκεί στο κέντρο υγείας. Το ρωτήσατε. Και που έχει αντιδράσει και ο ίδιος ο κύριος Σαγιάς ενίοτε. Εγώ τον θυμάμαι να έχει αντιδράσει ο ίδιος ο κύριος Σαγιάς για το θέμα αυτό. Δεν τον ρωτήσατε. Έτσι, το αφήσατε έτσι. Να βγάλουμε και με. Ήρθε ο Καρβέλης να βγάλουμε και μια φωτογραφία. Δεν σας κάνει καλό. Κακό σας κάνει. Κύριε Γκίκα, και εσείς όσοι φωτογραφηθήκατε εκεί πέρα, κακό σας κανά η κατάσταση της υγείας. Με τον κύριο Ρουμπάτη να στέκεται ακόμα στην καρέκλα του. Θέλω να πάω και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το πλήρωσε βέβαια ο Ιατρικός Σύλλογος και θέλω να πάω στις εκλογές, μάλλον στη συγκρότηση του ψηφοδελτίου, στη συγκρότηση της διοίκησης, συγγνώμη, έκανα λάθος, στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωραία. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Καλούδης έχει 5. Είναι 5 μαζί με τον εαυτό του. Το Συμβούλιο αποτελείται από 11. 11 εκλέχθηκαν. Λοιπόν, θα σου πω πληροφορίες. Παρασκήνιο. Μου είπαν ότι έχουν προτείνει στον κύριο Καλούδη να είναι πρόεδρος. Αλλά ο Καλούδης θέλει και να είναι πρόεδρος, αλλά και να τοποθετήσει πρόσωπο της αρεσκίας του στην θέση του γραμματέα. Ωραία. Και θα το πω καθαρά, θέλει την κυρία Αποστολή του πάλι. Ωραία. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Γιατί? Υπάρχει μεγάλη αντίδραση, διότι αυτό μπορούσε να το κάνει αν είχε την πλειοψηφία των συμβούλων. Καλά, σωστό. Βέβαια. Θα μπορούσε να αποφασίσει. Από τη στιγμή που δεν έχει την πλειοψηφία, δηλαδή θα βγει πρόεδρος με σχετική πλειοψηφία μετά την τρίτη ψηφοφορία, θα το αντέξει. Θα αντέξει να λένε ότι είναι πρόεδρος της μειοψηφίας. Εγώ το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει να μένουμε στυλωμένοι στα πόδια μας για πράγματα τα οποία έχουν προκαλέσει. Και εντάξει, Ιωνίση, αυτό πάντως πρόταση έχεις δίκιο. Δεν έχει την πλειοψηφία. Ξέρω να σου πω ότι υπάρχει και πρόταση, άλλη. Να συγκροτήσουν μόνοι τους τις θέσεις, οι 6 δηλαδή, αφήνοντας τον κύριο Καλούδη απ' έξω. Και μάλιστα να μοιραστούν βεβαίως την θέση του Προέδρου, την καρέκλα του Προέδρου. Αλλά εγώ εντάξει λέω, μην πάτε εκεί, αλλά ο κύριος Καλούδης φαίνεται ότι δεν θέλει με τίποτα η συγκρότηση να γίνει με μια πολυφωνία, με μια άλλη έτσι προσέγγιση και της πλειοψηφίας, γιατί δεν έχει την πλειοψηφία. Και με μια ενότητα, γιατί αυτό δείχνει και ενότητα, έτσι. Διονύση. Γι' αυτό τα πράγματα μέχρι στιγμής, μπορεί να αλλάξουν αύριο. Καλά, ναι, σίγουρα. Δεν είναι έτσι ευχάριστα στον Ιατρικό Σύλλογο και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πω ότι είναι πρώτη φορά έτσι. Η κατάσταση. Έτσι, πρώτη φορά συμβαίνουν.
Εγώ δεν περίμενα έτσι ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Βέβαια, το είχα προτοπεί, το είχα μαντέψει ότι αυτή η ιστορία δεν θα τους βγει σε καλό να συνοδεύουν κάθε φορά τον Καρβέλη εδώ, όταν έχετε συγκέντρια τον υπάρχει εδώ και να λένε εδώ είμαστε. Παράγοντες. Εμείς καρμίζουμε μετά της υγείας του νομού. Τα χρεώθηκε και ο Καλούδης και η πλειοψηφία και η κυρία Αποστολίδου. Τα χρεώθηκα. Και αυτό δεν αρέσει στους γιατρούς. Με μερικούς που συζήτησα, ούτε μας αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία. Ο παραγοντισμός. Εγώ έχω μέσω τα λύνω όλα στην Αθήνα. Δεν γίνεται. Γι' αυτό μην απορρίσεις αν δεις κάτι διαφορετικό. Να υπάρχει μια πρωτοβουλία από τους έξι. Βέβαια. Υπάρχει θέμα εκεί πέρα. Και το λέω αυτό διότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και πώς να έχει είναι στυλώσει, με αυτή την κατάσταση. Έχει στυλώσει τα πόδια του κ. Καλούδης. Ναι. Ζητώντας στην θέση του γραμματέα να τοποθετήσουν την κυρία Αποστολή. Να εκλεγεί μάλλον πιο σωστά. Διονύση, το ζητάς αυτό εφόσον ξέρεις ότι σε παίρνει εντός αγωγικών, άρα έχεις και ότι έχεις την πλειοψηφία. Έχεις την πλειοψηφία και λες εγώ αυτό προτείνω. Και μάλιστα έχω ακούσει και ψιθύρους και μέσα από το συνδυασμό του. Τους εκλεγέντες. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε, θα τα δούμε αυτά. Εμείς θα επανέλθουμε, θα τα δούμε όλα προσεκτικά και θα πω του κύριου Γκίκα να είναι πολύ πιο προσεκτικός με ανθρώπους που κάνουν ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Γκίκα, που προκαλούν τους νεοδημοκράτες. Που προκαλούν, όπως το πες. Η κυβέρνηση όμως της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός τους θέλει αυτούς τους νεοδημοκράτες, που εσείς διώχνετε με τον τρόπο σας. Και δεν ξέρω αν είναι και εποχή τώρα να τους διώξει. Τι θέλατε και την κάνατε αυτή τη σύσκεψη, ας μην την κάνατε. Ας την κάνατε στο Δημοτικό Θέατρο. Να καλέσετε τον κόσμο να πει τα παράπονά του. Έτσι. Τι το θέλατε για να προκαλέσετε. Προκαλέσατε. Δεν το ρωτήσατε όμως αν έχει πάει ποτέ στο Κέντρο Υγείας Λευκύμης και αν έχει ρωτήσει τον νυν δήμαρχο, τον κύριο Λέση. Ναι, βέβαια. Δεν λέω τον πρώην, τον νυν, τον δήμαρχο, τον Κώστα τον Λέση, που τον έχει, του έχει τρία χρόνια δεν έχει πατήσει το πόδι του. Να ενημερωθεί για τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας Λευκύμης. Και εσείς θέλετε να τον βάλετε στην κολυμβήθρα του Σουηλώμου να τον εξαγνίσετε. Εντάξει, όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Ας σας ψηφίσει ο κ. Καρβέλης, λοιπόν. Εμένα πάντως αυτή η εικόνα με τον κύριο Καρβέλη. Τι είπε η κυρία Γκάγκα, απλά να κάθεται να μην υπάρχει πουθενά. Δεν ας σας ψηφίσει ο κ. Καρβέλης. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ. Στενοχωριέμαι και τον στενοχωρώ τον κύριο Γκίκα γιατί πρέπει να τον στενοχωρήσω και να προβληματιστεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Να δούμε ένα μικρό θέμα του κύριου Γκίκα, του κύριου Μπιάνκη και της κυρίας Κράσα στον απόϊχο της συνάντησης με την κυρία Γκάγκα. Πάμε. Είμαι σίγουρος ότι τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει το νοσοκομείο μας και με τη δική της παρέμβαση θα βεβαίως επιληθούν. Μαζί σου δεν είναι ιδιαίτερα τα ωφέλη από αυτή τη συνάντηση. Φάνηκε μια καλή πρόθεση και φάνηκε μια δέσμευση για άμεση προκήρυξη κάποιων θέσεων ιατρών στους επόμενους δύο μήνες. Ας ελπίσουμε ότι από όλο το κλίμα που συνάντησε η κυρία Υπουργός θα βγάλει τα συμπεράσματα εκείνα ώστε να δώσει πνοή και επόμενη μέρα για όλα τις δομές υγείας του νησιού μας. Το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Η καρδιολογική. Η υπουργός φάνηκε να γνωρίζει βέβαια τα ζητήματα του νοσοκομείου Κέρκυρας και επίσης έδωσε έμφαση ότι με τις συζητήσεις της και τις ακροάσεις που είχε ήθελε να καταλάβει ιδιαίτερα κάποιες κρίσεις στις συνεργασίες και, και στα θέματα του προσωπικού που συμβαίνουν στην Κέρκυρα εξού και οι παρετήσεις το τελευταίο διάστημα. Ακούσαμε, εντάξει. Λοιπόν, στον απόϊχο τώρα τι να πούμε, περιμένουμε την επόμενη μέρα. Γιονύση, έκτη παρέτηση. Έκτη παρέτηση στο νοσοκομείο, να τα λέμε και θα μην τα ξεχνάμε. Κύριε απευθυνόμενο στον κύριο Ρουμπάτη, αν δεν έχετε φωνή εσείς, κύριε Γκίκα, κυρία Κράτσα, να το πείτε, να το πω εγώ. Παρετήσου, κύριε Ρουμπάτη, φύγε από το νοσοκομείο. Κακό κάνεις τώρα. Δεν κάνεις καλό. Δεν κάνεις καθόλου καλό που επιμένεις να κρατάς τη θέση του διοικητή.
παρετήσω διευκόλυνη την κυβέρνηση. Για να μην το κάνει η κυβέρνηση και θεωρηθεί ότι σε διώξανε από διοικητή του νοσοκομείου. Λοιπόν, να πω για κάτι. Τον κύριο Ρουμπάτη, δεν έχουμε κάτι προσωπικό μαζί του. Όχι, δεν ήταν... τον διοικητή εμείς τα έχουμε. Δεν έχουμε... Διονύση, δεν ήταν ωραία η στάση του απέναντι στα μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή το πρωί. Και, έξω, και περιμένατε έξω. Στον δρόμο. Δεν ήταν ωραία. Αυτές τις αυταρχικές πολιτικές ακολούθησε χειρότερες από τον προηγούμενο, από τον κύριο, πώς το λένε, τον έτσι. Κύριο τον μεταϊντέλεστε, κύριο τον κύριο Κακαβίτσα, και να τα αποτελέσματα. Ιδού. Ιδού τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε. Θα πρέπει να βάλουμε άλλο τελεία, γιατί έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο μας. Παίζουμε πολύ γρήγορα τι θα πούμε μετά. Το δημοτικό συμβούλιο που έχουμε αύριο, να σου πω. Έχουμε τον Λαϊκή Αγορά με τον κύριο Κλαδά, τον κύριο Μαυρονά για τον τουρισμό. Έχουμε τον κύριο Κροκύρη για το καλάθι της Νοικοκυράς. Έχουμε την Τράπεζα της Ελλάδος. Έχουμε ασθενοφόρα. Έχουμε Γαλιατσάτο. Έχουμε Κουρσάρι. Έχουμε Πελάι. Ό,τι θέλεις έχουμε. Έχουμε πολλά θέματα. Γιατί έχουμε όμως και τρία. Αυτή η εκπομπή είναι εκπομπή της στιγμής, της επικαιρότητας. Όλα στο φως. Τίποτα δεν κρύβουμε. Έχουμε όμως και τρία υπέροχα δώρα. Τα tablet προσφορά από τα καταστήματα Μεσημέρης ηλεκτρονέτ, αλφα πυγραντήρας από το κέρκιδες στόρες κορέξου του κύριου Παμπή και κάπα για ένα πλαιστικό μηχάνημα προσφορά της εταιρείας Κάρκερ του κύριου Αλέξη. Γρήγορα πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε. Μία αυλή γεύσεων στο άλωστο της Γαρίτσας σας παρασύρει σε γευστικές απολαύσεις που θα ικανοποιήσουν όλες σας τις αισθήσεις. Αυλή με ζωοπωλείο στην Γαρίτσα, σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ταβέρνα Γαλήνη στον Άγιο Στέφανο Σινιών. Στο γραφικό λιμανάκι του Αγίου Στεφάνου, η Ταβέρνα Γαλήνη σας προσκαλεί να νιώσετε το αεράκι του Ιωνίου και να απολαύσετε την καλύτερη ποικιλία από μεσογειακές γεύσεις και φρέσκο ψάρι, συνοδευόμενη από ειδική λίστα κρασιών από Έλληνες παραγωγούς και όχι μόνο. Μοναδικές στιγμές λαχταριστών γεύσεων σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό. Κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Κέρκυρα Store στην Corexpo. Νέα είδη, χαμηλότερες τιμές. Σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 7.000 προϊόντα. Κέρκυρα Store στην Corexpo και στο 26610-23444. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Μάστορας Ιατρικές Υπηρεσίες στη Ρόδα. Με πλήρως εξοπλισμένα ιατρία, συπτική χειρουργική αίθουσα, 10 ειδικούς ιατρούς, ακτινολογική αίθουσα, σύγχρονο διαγνωστικό μικροβιολογικό εργαστήριο και ανίχνευσης COVID-19 και συμπτωμάτων, νευροχειρουργικό, ιατρείο σπονδυλικής στήλης, νευρολογικό, καρδιολογικό, γυναικολογικό, ιατρείο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 24ωρη υπηρεσία διακομιδών με 2 ασθενοφόρα. Συνεχίζουμε καθημερινά και Σαββατοκύριακα να σας προσφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες καλώντας το 11 126.
Εστιατόριο Rex. Από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με υδατογραφίες διάσημων Κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Ληστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Ενώ τα δεύτερη, επιστρέψαμε με Διονύση, βράδυ Κυριακής, 30 Οκτωβρίου. Πολλά θέματα σήμερα πραγματικά, το οποίο βλέπω ότι ήδη έχουν αρχίσει και σχολιάζονται. Τα δώρα μας. Είναι το TAF tablet κενό. TAF κενό, ένα tablet προσφορά τα καταστήματα ηλεκτρονέα του κυρίου Μεσημέρι που ευχαριστούμε. ΑΒ Γραντήρες προσφορά το Κέρκυρα στο σκορέξιμο του κυρίου Πανδύ, τον ευχαριστούμε επίσης. Και τον κύριο Αλέξη ευχαριστούμε όμως για ένα πλυστικό μηχάνημα της εταιρείας. Και σύντομα θα έχουμε δώρο από τα καταστήματα Γερμανός από το Σημάτι, το Σπύρο. Λοιπόν, και ένα ακόμα δώρο θα έχουμε σύντομα από τον κύριο Κατσαρό που θα μας ταξιδέψει λίγο απέναντι. Ωραία. Έχουμε δώρα εκεί πέρα να δίνουμε στους... Για τα Χριστούγεννα, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πολλά. Και πολλές εκπλήξεις. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιείται αύριο στις 6. Πρώτη συνεδρίαση με 19 θέματα. Και μια δεύτερη συνεδρίαση στις 8 με το άλσος της Γαρίτσας. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιονύση. Ναι, να σε ρωτήσω όμως κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι σε 2 ώρες θα έχουν τελειώσει 19 θέματα? Όχι. Αλήθεια σε ρωτάω. Επίτηδες το κάνουν, να σου πω την αλήθεια. Επίτηδες το κάνουν. Καταρχήν δεν έχουν βάλει θέμα. Έχουν ζητήσει. Αυτή είναι ξεφτύλα, έτσι. Είναι ντροπή όμως για τους 16 συμβούλους που υπέγραψαν έτοιμα έκτακτης συνεδρίασης για συζήτηση του Διεθνούς Φεστιβάλ εδώ στην Κέρκυρα. Τροπή, ξεφτύλα. Δεν θέλω, με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, αλλά τροπή είναι. Θα ξεφτυλίζει έτσι. Δηλαδή, σαν να σας λέει 16 υπογράψατε. Καλά, κάντε μας τη χάρη και θα το συζητήσουμε όποτε γουστάρουμε εμείς. Αυτή είναι, αγνοώντας και γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων της η κυρία Ιδρέου, το νόμο. Βέβαια. Ο νόμος έχει περιορισμούς. Έχει προθεσμίες. Περίεργο μου φαίνεται. Πολύ περίεργο.
Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τον κύριο Βέργη. Τι θα μας γιατί κάνει ένα κάλεσμα αύριο, 8 η ώρα το βράδυ να είναι εκεί κάτι. Εκεί πάμε να τον ακούσουμε. Πούμε ότι ξανά και πάλι ότι οι κάτοικοι και ο σύλλογος σε καμία περίπτωση δεν είναι αντίθετος με την ανάπλαση του σχεδίου του Άλσου της Γαρίφας και των Εμών. Να ακούσουμε όμως και τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, έτσι, τον πρώην δήμαρχο, ο οποίος και αυτός μας λέει για το άλσος της Γαρίτσας, που το είχε ζητήσει και αυτός να συζητηθεί. Πάμε να τον ακούσουμε γρήγορα. Πάρα πολύ σοβαρά. Το ένα απασχολεί κάθε μέρα, όπως ξέρετε, την Γαρίτσα, τους κατοίκους του Ανεμομήλου. Είναι το θέμα με την πίστα, το skateboard και βεβαίως η ανάπλαση του άλσους που μέσα συμπεριλαμβάνει και την κοπή κάποιων δέντρων. Εκτιμώ ότι αυτή η συζήτηση και κυρίως ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί με τη Δημοτική Αρχή έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση για να υπάρχει ηρεμία και στους κατοίκους αλλά και το έργο να εξελιχθεί όπως ταιριάζει σε ένα έργο το οποίο εδώ και πολλά χρόνια ζητούν και οι κάτοικοι και είναι στόχος όλων των Δημοτικών Αρχών. Τον ακούσαμε και τον κύριο Τρεπεκλή. Είναι πολλά τα ζητήματα εδώ που έχει θέσει αντιπολίτευση. Πάμε πολύ γρήγορα στη λαϊκή αγορά για ένα θέμα που έβαλε ο κύριος Κλαδάς. Γιατί έκανε επίσκεψη το Σάββατο εκεί και είδε πολλά προβλήματα, όπως μας λέει. Πάμε να τον ακούσουμε. Εάν ήταν απλώς μια λαϊκή αγορά με κάποια προβλήματα, ασφαλώς αυτά θα μπορούσαν να τεθούν σε ένα τραπέζι για να λυθούν. Φοβάμαι ότι όπως συμβαίνει σε πάρα πολλά θέματα στην Κέρκυρα, είναι μια συνδρομή πάρα πολλών παραγόντων. Πολλοί από τους οποίους βρίσκονται εκτός λαϊκής αγοράς, άλλοι από αυτούς βρίσκονται μέσα στη λαϊκή αγορά. Πάντως η φύλαξη, η καθαριότητα, το πάρκινγκ και η ανάγκη εμπλουτισμού των χρήσεων εντός της αγοράς είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν μπορεί κανένας να έχει ένα τόσο ζωτικό κομμάτι της εμπορικής δραστηριότητας σε τόσο αδρανή κατάσταση. Φοβάμαι ότι είναι άλλη μια ένδειξη ότι κάτι δεν κάνουμε καλά στο ΣΕΤ. Τον ακούσαμε και τον κύριο Σπύρο Κλαδά για τα ζητήματα. Σημαντική παρέμβασή του. Και πάμε και στον κύριο Μαυρονά. Έχουμε τα αποτελέσματα. Τον τουρισμό. Τουρισμό. Έχουμε τα αποτελέσματα και της τραπέζης της Ελλάδος που... Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, Διονύση. Ναι, το περιμέναμε, ναι. Για να το ανακούσουμε. Πάμε. Είναι η κυρία Ντούρου, βαίνουμε προς το τέλος της φετινής σεζόν. Και αν κάποιος θα έκανε μια συνολική, θα έλεγα, εκτίμηση για το πώς πήγε, δεν μπορεί παρά να εγκατέλειγε το συμπέρασμα ότι ήταν μια χρονιά το ρεκόρ και με αυτή την έννοια μια χρονιά απολύτως επιτυχημένη και ικανοποιητική. Το γεγονός και μόνο ότι οι συνολικές αφήξεις του Ενιαμίνου, τουλάχιστον του αεροδρόμιου που έχουν ακριβή στοιχεία, υπερτερούν κατά 200.000 τις αντίστοιχες του 2019 και κατά 150.000 το 2018, που ήταν, υπενθυμίζω εδώ για την Κέρκυρα χρονιά, ορόσημο. Δεύτερον, ότι η μέση δαπάνη αναταξίδι στο Στάμινο με βάση τα στοιχεία που έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αυξημένη κατά 10,6% σε σχέση με το 2019. Τρίτον, ότι ο Οκτώβρης κλείνει, αφού η εξέλιξή του υπήρξε πολύ δυναμική, θα έλεγα με την ίδια δυναμική που εξελίχθηκε η σεζόν και το καλοκαίρι. Και τέταρτον, ότι η κουβεντέρα συνεχίζει και τον Νοέμβριο να τροφοδοτεί τον κερκυριακό τουρισμό. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι, να όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι και να απαντήσουμε στα μεγάλα... στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και που δεν είναι άλλες από το πώς θα εξελιχθεί η νέα χρονιά, η σεζόν του 2023, με βάση όλα όσα υπάρχουν στην επικαιρότητα. Τον ακούσαμε τον κύριο Μαυρονά. Ναι, με εντυπωσιακό ρεκόρ, αλλά τα έσοδα έτσι και έτσι. Ήταν και η ακρίβεια και η κατάσταση. Πολύ γρήγορα να ακούσουμε και τον κύριο Γαλιατσάτο για τα ασθενοφόρα. Είναι το θέμα μέσω ΕΣΠΑ, αυτό το οποίο έχει προχωρήσει η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, που λέει ότι δεν θα πρέπει να το διασκεδάζουν και να λένε μπράβο μας. Πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Γαλιατσάτο. 9, όπως σήμερα έχουμε 22, έχουν περάσει 3 χρόνια και κανένα από τα στενοφόρα αυτά δεν έχει παρουσιαστεί στη Κέρκυρα, στις δομές της Κέρκυρας και της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και κυρίως δεν έχει ακόμα προχωρήσει στην διαδικασία της υλοποίησης του ως έργο. Δηλαδή έχουμε φοβερές καθυστερήσεις για χρηματοδοτήσεις οι οποίες υπάρχουν. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Σας θυμίζω επίσης ότι η απόφαση που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από ένα χρόνο περίπου και η οποία αφορούσε ακριβώς το θέμα του ΕΚΑΒ για άλλα σύνθετα ζητήματα για την δημόσια υγεία
υπήρχε μια ομόφωνη απόφαση 10 σημείων, την οποία έχει στηγηθεί η παράταξή μας, ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε. Από αυτά τα σημεία, ξαναλέω άλλη μια φορά, σήμερα, ένα χρόνο μετά και κάτι, δεν έχει υλοποιηθεί ούτε ένα. Και εδώ αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής, γιατί εμείς τις είχαμε πει από την αρχή. Είμαστε στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε και εμείς, και πάτε μαζί και τον κύριο Σπύρου που ήταν ο πρώην Περιφερειάρχης, να πάμε στο Υπουργείο να δείξουμε ότι η Κέρκυρα και τα Ιόνια είναι ενωμένα σε ένα πρόγραμμα 10 σημείων και να ζητήσουμε δεσμεύσεις από τον Υπουργό. Ακούσαμε και τον κύριο Θόδωρο Γαλιατσάτα, επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, ο οποίος μίλησε για τα στενοφόρα. Πού θα με πας τώρα? Θα σε πάω στον κύριο Κουρσάρη που μιλάει για τις κινητοποιήσεις, αλλά βέβαια και τα κοντέινερ. Αι βέβαια, γιατί υπάρχουν και θέματα εδώ σε τοπικό επίπεδο. Πάμε, πάμε να τον ακούσουμε. Που αντιμετωπίζει η Κέρκυρα στον τομέα των σχολικών υποδομών, οι πιο γερασμένες και παπαλαιωμένες σχολικές υποδομές, τα προκάρ, όπου πάνω από 200 παιδιά του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας κάνουν μάθημα σε αίθουσες κοντέινερ, 12 αίθουσες κοντέινερ. Επομένως, μετά από έναν κύκλο συναντήσεων που είχε πραγματοποιήσει η Διδασκαλική Ομοσπονδία πριν από 3 χρόνια και με τη σημερινή Δημοτική Αρχή, οι συνάδελφοι της Ομοσπονδίας βρίσκονται και πάλι εδώ προκειμένου να αναζητήσουμε λύσεις, οριστικές λύσεις στέγασης των δημόσιων νηπιαγωγείων στην Κέρκυρα. Τον ακούσαμε και να σου πω ότι ο κύριος Κουρσάρης ποτέ δεν χάιδεψε τα αυτιά κανενός. Ποτέ. Λοιπόν, τα λέει έξω τα δόντια. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Κροκίδη που μιλάει για το καράτη της νοικοκυράς και αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Πελάη που μας λέει για τις κινητοποιήσεις. Για να ακούσουμε τον κύριο Κροκίδη, σε παρακαλώ. Πάμε. Την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινάει η εφαρμογή του μέτρου το καλάθι της νοικοκυράς. Το καλάθι της νοικοκυράς θα εξασφαλίσει τα βασικά και αναγκαία είδη τα οποία έχει ανάγκη το μέσο νοικοκυριό. Πρόκειται για μια γκάμα προϊόντων, 51, τα οποία θα μπορεί να βρίσκει ο καταναλωτής σε ιδιαίτερα σημεία των σούπερ μάρκετ και μάλιστα με ιδιαίτερη σήμανση πάνω σε αυτά. Αυτή τη στιγμή το καλάθι είναι νομοθετημένο και θωρακισμένο νομοθετικά, με νόμο ο οποίος ψηφίζεται και έχει τύχει της εγκρίσεως της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς επίσης έχει και τη συνένεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι η Δημαία, η οποία κάνει τον έλεγχο των τιμών, θα ελέγχει σε καθημερινή βάση και μεγαλύτερη ένταση τις τιμές αυτών των προϊόντων. Κάθε Τετάρτη, οι μεγάλες αλυσίδες θα ανεβάζουν στο site ή καταναλωτής τις τιμές των προϊόντων αυτών, προκειμένου να διενεργούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι, αλλά παράλληλα να ξέρει πού μπορεί να βρει ο καταναλωτής τα φθηνότερα προϊόντα. Το μέτρο αυτό καθίσταται επιτακτικό και αναγκαίο, καθώς σήμερα, για παράδειγμα, ανακοινώθηκε ότι η Ρωσία σπάει το συμβόλαιο της προμήθειας σιτηρών από την Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες και αυτό το καλάθι καθίσταται επιτακτικό και αναγκαίο όσο ποτέ. Ας κάνουν χρήση ο κόσμος, ο καταναλωτής, τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και όλοι μας, αυτού του μέτρου, το οποίο μέτρο είναι μια ανάσχεση απέναντι στην ακρίβεια και στις επιθετικές αγέλες των αγορών. Ακούσαμε και τον κύριο Κροκίδη με τα 51 τρόφιμα πλέον στο καλάθι της νοικοκυράς. Θα δούμε όμως και τη μεγάλη κινητοποίηση που θα γίνει τον Νοέμβριο και έχει ήδη επεκτενή κάλεσμα το εργατικό κέντρο. Ο κύριος Σταμάτης Πελάης καλεί όλους τους εργαζόμενους αυτές τις κινητοποίησεις. Πάμε να τον ακούσουμε. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία, την καλύτερη οργάνωση της απεργίας. Επίσης, στηρίζουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις που θα γίνουν στους κλάδους όλο αυτό το διάστημα πηγαίνοντας προς την απεργία. Στις 20 του μήνα, στις 20 του Οκτώβρη, έχουμε πανυγειονομική απεργία και βεβαίως σε συνδυασμό με τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στην υγεία, στην Κέρκυρα και στο νοσοκομείο κτλ. Το εργατικό κέντρο θα στηρίξει τον αγώνα αυτών των υγειονομικών και στις προθέσεις μας είναι τις επόμενες ημέρες να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου προκειμένου να πάρει απόφαση για στάση εργασίας διευκολυντική,
ούτως ώστε να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στην κινητοποίηση αυτή που θα πραγματοποιηθεί στις 20 του μήνα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο νοσοκομείο. Και αν θέλεις να κλείσουμε λίγο με την παρέλαση, έτσι ένα πολύ μικρό απόσπασμα, λίγο τα παιδιά θέλω, μας, λίγο θέλω να πω κάτι. Ναι, ναι. Ένα σχόλιο. Η παρέλαση δυστυχώς, δεν ξέρω τώρα, δεν τα αστυνομικά μέτρα, φταίει είναι οι αρχές, δεν ξέρω ποιος φταίει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι θυμίζει περιόδους προηγούμενων χρόνων. Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι όπως πραγματοποιείται. Συμφωνώ. Σε γραμμές. Δεν ακούει το ήχος. Δεν ακούει το βήμα, το έχουν χάσει τα παιδιά. Παρέλαση. Μια παρέλαση η οποία... Ιδάλλως, ας μην την κάνουμε. Ας κάνουμε μια βόλτα εκεί στην... έξω από το φούρνο και τίποτα άλλο. Αυτό. Ναι. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο πιο πολύ συντονισμό τόσο της αστυνομίας, της Δημοτικής Αρχής βεβαίως και της Περιφέρειας που είναι η διοργανώτρια. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πάμε σύντομα, πάμε να το δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Για την παρέλαση και να πούμε ότι την επόμενη Κυριακή θα έχουμε και τη λιτανία του Πρωτοκύριακου, το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος. Θεού θέλοντος να είμαστε και εμείς καλά, θα το δείτε και ζωντανά εδώ το κόρπο TV News. Βεβαίως θα βγούμε από Λονδίνο. Έτσι, μπράβο, εσύ θα είσαι στο Λονδίνο όπως εθιμοτυπικά λοιπόν. Πάντα το Πρωτοκυριακό είσαι. Να σου ευχηθούμε και εσένα, Διονύση, τα καλύτερα, καλό βράδυ και ραντεβού την Πέμπτη. Καληνύχτα. Αφού προηγουμένως... Πούμε για τα τρία μας δώρα και θα με κυνηγήσουν όσοι με ακούνε. Τα αυτάπλωτα προσφορά, τα καταστήματα Μεσημέρι, ηλεκτρονέτ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μεσημέρι, πάντα κοντά μας. Και ο κυραστός που μας προσφέρει έναν αφιγραντήρα, ο κύριος Σπύρος Πανδύς, τον ευχαριστούμε και αυτόν. Και ο κύριος Αλέξης, τρία γεφύρια, το κατάστημα του, το οποίο μας προσφέρει ένα πλυστικό μηχάνημα της γνωστής εταιρείας Κάρχερ, έρχονται και άλλα δώρα. Μείνετε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Λόγο Αντίλογο. Διονύση, καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή Λόγος Αντίλογος. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Μια αυλή γεύσεων στο άλωσος της Γαρίτσας σας παρασύρει σε γευστικές απολαύσεις που θα ικανοποιήσουν όλες σας τις αισθήσεις. Αυλή με ζωοπωλείο.
στην Γαρίτσα, σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ταβέρνα Γαλήνη στον Άγιο Στέφανο Σινιών. Στο γραφικό λιμανάκι του Αγίου Στεφάνου, η Ταβέρνα Γαλήνη σας προσκαλεί να νιώσετε το αεράκι του Ιωνίου και να απολαύσετε την καλύτερη ποικιλία από μεσογειακές γεύσεις και φρέσκο ψάρι, συνοδευόμενη από ειδική λίστα κρασιών από Έλληνες παραγωγούς και όχι μόνο. Μοναδικές στιγμές λαχταριστών γεύσεων σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Κέρκυρα Store στην Corexpo. Νέα είδη, χαμηλότερες τιμές. Σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 7.000 προϊόντα. Κέρκυρα Store στην Corexpo και στο 26610-23444. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαδράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Μάστορας Ιατρικές Υπηρεσίες στη Ρόδα. Με πλήρως εξοπλισμένα ιατρεία. Συπτική χειρουργική αίθουσα. 10 ειδικούς ιατρούς. Ακτινολογική αίθουσα. Σύγχρονο διαγνωστικό μικροβιολογικό εργαστήριο και ανίχνευσης COVID-19 και συμπτωμάτων. Νευροχειρουργικό, ιατρείο σπονδυλικής στήλης. Νευρολογικό, καρδιολογικό, γυναικολογικό, ιατρείο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 24ωρη υπηρεσία διακομιδών με 2 ασθενοφόρα. Συνεχίζουμε καθημερινά και Σαββατοκύριακα να σας προσφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες καλώντας το 11-126. Εστιατόριο Rex από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με υδατογραφίες διάσημων κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Ληστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ιντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.